Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχει ήδη συλληφθεί, κρατείται και ανακρίνεται. Είναι το μεγάλο ερώτημα το οποίο θέτουν αναλυτές αναφορικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή. Επισήμως δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από τις βελγικές αρχές για το ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται η Ελληνίδα ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή μετά την αποκάλυψη πως θεωρείται εμπλεκόμενη σε σκάνδαλο διαφθοράς υπέρ του Κατάρ. Ανακοινώσεις από τις βελγικές αρχές αναμένεται να γίνουν το απόγευμα του Σαββάτου. Η Εύα Καϊλή παντός προσήχθη για ανάκριση με την κατηγορία της δωροδοκίας και δωροληψίας. Καθώς το σκάνδαλο διαφθοράς που ξέσπασε στις Βρυξέλλες έχει ξεσπάσει εν μέσω του Μουντιάλ και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις της υπέρ του Κατάρ που είχαν προκαλέσει αίσθηση. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στα του καιρού σε πλήρη ισχύ και μάλιστα αναθεωρημένο είναι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεσημέρι του Σαββάτου ανακοινώθηκε ότι το έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Αιγαία αναβαθμίζεται σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία Αιγαία αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από το απόγευμα του Σαββάτου και μέχρι τη νύχτα της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μεγάλη έψη βροχής, θυελλώδεις νότιους ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Χαλάει ο καιρός από αύριο 10 Δεκεμβρίου το απόγευμα και ως το βράδυ της Κυριακής. Η νέα κακοκαιρία ανάγκασε την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά και βαθμία έως και το βράδυ της Κυριακής, θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας εξπρές θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλάζια αλλά και νοτιάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Πρώτα, από τη νέα κακοκαιρία θα πληγούν τα νησιά του Ιωνίου, η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Μακεδονία, τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας, η Κεντρική Στερεά και η Ανατολική Πελοπόννησος. Το βράδυ του Σαββάτου τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα δυτικά τμήματα της Θεσσαλίας. Η κακοκαιρία στις παραπάνω περιοχές θα διαρκέσει έως το απόγευμα της Κυριακής, ενώ θα επηρεαστούν επίσης η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Το μεσημέρι και το απόγευμα η κακοκαιρία θα φτάσει στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και θα φτάσουν την Κυριακή έως τα 9 μποφόρ. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, την αύξηση των αμοιβών τους, αποφάσισαν οι λογιστές της Λάρισας σε πρόσφατη συνέλευση που πραγματοποίησε ο κλάδος τους. Αύξηση των αμοιβών τους αποφάσισαν ομόφωνα οι λογιστές, καθώς όπως δηλώνουν έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο βάρος αναβάθμισης της εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι αυξήσεις που θα έχουν αποφασίσει ήδη κάποιοι σύλλογοι λογιστών θα επέλθουν σίγουρα διότι έχει αυξηθεί κατά πάρα πολύ η εργασία τους. Έχει αυξηθεί κατά 100% θα έλεγα ο χρόνος που ασχολούνται για κάθε επιχείρηση, κάθε φορολογούμενο. Έχουν γίνει πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι οποίες όμως για να λειτουργήσουν επιβαρύνεται πάρα πολύ το λογιστικό γραφείο ή ο λογιστής, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αυτό να έχει κόστος για τον ίδιο σε ανθρώπινη εργασία και επομένως για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι και μια επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί και αυτή με ένα καθώς πρέπει κέρδος, θα πρέπει να αυξήσει τις τιμές. Οι τιμές περίπου θα αυξηθούν αυξήσεις μάλλον που θα επέλθουν θα είναι περίπου της τάξης του 20-30%. Εκεί περιμένουμε τις τιμές να αυξηθούν. Είναι λογικές με βάση το ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η δουλειά όπως σας προείπα, αλλά και επειδή έχουν αυξηθεί και πάρα πολύ και τα κόστη. Και επειδή εδώ και πολλά χρόνια, μη σας πω μία δεκαετία, οι τιμές είχαν παραμείνει σταθερές, μη σας πω είχαν ελαχιστοποιηθεί κιόλας αρκετά. Επομένως, μια αύξηση της τάξης του 20-30% είναι πάρα πολύ λογική αυτή τη στιγμή. Όπως τονίζουν τα μέλη της ΕΦΕΛΑΙΣΑΣ, είναι επιστημονικά καταρτισμένα, απόλυτα ενημερωμένα, με συνεχή σεμινάρια, ώστε να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε πρόκληση. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, σε μια απίστευτη ιστορία τώρα στο Βόλιο. Κυριολεκτικά στο δρόμο βρέθηκε 39χρονη, 6 μηνών έγκυος με δύο ανήλικα παιδιά και ο σύζυγός της στη χλώση συγκεκριμένα Βελεστίνου, μετά από έξωση που έκαναν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού το οποίο νοικιάζαν. Ο 32χρονος ανοικιαστής και η οικογένειά του είχαν ειδοποιηθεί με εξώδικο αρχικά για χρέη αρκετών μηνών ενοικίου, τα οποία ανέρχονται στα 800 ευρώ και ο ίδιος υποστηρίζει πως εξόφλησε. Στη συνέχεια του στοιχοκολλήθηκε δεύτερο εξώδικο, το οποίο ισχυρίζεται πως δεν βρήκαν ποτέ, όπου ο ιδιοκτήτης δήλωνε πως θέλει το σπίτι για ιδιοκατοίκηση. Το μεσημέρι πάντως της Παρασκευής, όπως αποκαλύπτεται, δικαστικός κλητήρας συνοδευόμενος από αστυνομικούς κλείδωσε την οικογένεια έξω από την κατοικία, χωρίς καν να προλάβουν να μαζέψουν τα πράγματά τους. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, στο αστυνομικό δελτίο. Τώρα συνελήφθη την Παρασκευή από αστυνομικούς στο Βόλο ένα ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές. Επιπλέον στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ως κατηγορούμενη ημεδαπή γυναίκα συνεργός του δράστη σε 4 περιπτώσεις κλοπής. Πιο ειδικά ο δράστης, όπως αποκαλύπτεται, διέριξε την κεντρική θύρα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καφέ μπαρ της πόλης του Βόλου και αφαίρεσε από το εσωτερικό χρηματικό ποσό 30 ευρώ, καθώς και ένα χαρτονόμισμα άλλης χώρας.
Στη συνέχεια, ο δράστης αποχώρησε, ωστόσο έγινε αντιληπτός και έπειτα από άμεσες αναζητήσεις των αστυνομικών εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε. Αλλάζουμε κλίμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Άνοιξε τις πύλες του το πάρκο των Ευχών στο Αλκαζάρ στη Λάρισα, με τους επισκέπτες να είναι ήδη εκατοντάδες. Μετά από μια διετία ανάπολα λόγω της πανδημίας, τα φώτα άναψαν και πάλι στο Αλκαζάρ και στο Πάρκο των Ευχών, το οποίο φόρησε τα γιορτινά του υποδεχόμενο πλήθος Λαρισαίων και επισκεπτών στην πρεμιέρα του. Μετά από 2 χρόνια ξανανταμώνουμε. Ξανανταμώνουμε οι Λαρισαίοι με τις οικογένειές μας, με τα παιδιά μας, με όλη την πόλη και όχι μόνο. Το Πάρκο των Ευχών είναι μια πραγματικότητα. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας, θα ξαναχαρούμε στο Αλκαζάρ ένα περιβάλλον εξαιρετικό, που από την πρώτη μέρα δείχνει με τη συμμετοχή του κόσμου ότι θα πάει εξαιρετικά καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη και μάλιστα από ένα χρονικό σημείο που δεν μας άφηνε πολλά περιθώρια. Δεδομένου ότι αποφασίστηκε περίπου τον Ιούλιο εν μέσω πανδημίας ότι θα δημιουργήσουμε το Πάρκο των Ευχών. Σήμερα χαίρομαι λοιπόν που έχει γίνει πραγματικότητα. Σε λίγο θα κάνουμε τα εγγένειά του και θα περιδιαβούμε τα θεματικά σπίτια, το Λούνα Πάρκ και όλες τις δραστηριότητες που υπάρχουν. Καλό τους συμπολίτες μου να το χαρούνε. Από σήμερα και μέχρι μετά την πρωτοχρονιά θα είναι στη διάθεσή τους να περάσουν να χαρούν. Και βεβαίως έχω τις πληροφορίες ότι αυτό δεν αφορά μόνο τους Λαρισαίους και τις Λαρισαίες. Ξέρω ότι στην πόλη μας θα βρεθεί πολλοί κόσμος από μακρύτερα και θα χαρεί μια ζωντανή Λάρισα, μια ολοζώντανη Λάρισα. Με το πάρκο της, με το κέντρο της, με τα καφέ της, με την διασκέδασή της, με όλα αυτά που ζητάν σε ώρες χαλάρωσης οι πολίτες όλου του κόσμου. Τους καλωσορίζω όλους λοιπόν. Τους εύχομαι καλές γιορτές και το πάρκο μας θα είναι εδώ για όλες αυτές τις μέρες, αλλά και για κάθε χρόνο από εδώ και πέρα. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το ραντεβού σε ένα από τα μορφότερα σημεία της πόλης, που φέτος είναι πλουσιότερο σε κατασκευές, δράσεις, εορταστικό διάκοσμο, φιλοδοξώντας να χάρει στιγμές χαράς και εξαγνιασιάς μέχρι και τις αρχές του νέου έτους. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης, τόνισε μεταξύ άλλων πως μετά από 2 χρόνια πανδημίας θα ξαναχαρούμε το Αλκαζάρ να περιβάλλον εξαιρετικό. Τέλος, τα βεγγαλικά φώτισαν τον ουρανό πάνω από το άλσος, ενώ η βραδιά έκλεισε μουσικές από τον DJ Λάμπρο Μπλέκο. Στο αστυνομικό δελτίο και πάλι τώρα, κυρίες και κύριοι, Βολιώτης 61 ετών μάλωνε με τη σύζυγό του 58 ετών και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει. Πρόσεχε, έχω καραμπίνα, θα σε σκοτώσω, φέρεται να της είπε και εκείνη πάγωσε. Όπως αποκαλύπτεται, για αυτή την υπόθεση τρομοκρατήθηκε στο άκουσμα ότι έχει απλώς σύζυγός της και αποφάσισε η γυναίκα να τον καταγγείλει. Ο καυγάς σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες και τελικά το ζευγάρι κατέληξε στο τμήμα. Η 58χρονη κατήγγειλε το σύζυγό της και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του. Στην έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων το ένα φέρεται να κατέχει νόμιμα ο σύζυγος και τα 2 όπλα πάντως κατασχέθηκαν αμέσως από τους αστυνομικούς. Ο 58χρονος αναμένεται να καθίσει στο δόλιο του κατηγορουμένου του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικού Βόλου τη Δευτέρα για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της σύζυγου του. Ο κατηγορούμενος πάντως οδηγήθηκε στα δικαστήρια αλλά ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος, με τον όρο όμως να μην απομακρυνθεί από την οικογενειακή στέγη. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.